Και λογαριασμοί αυτομείωσης τώρα, ψηλότερη μισθή. Και λογαριασμοί αυτομείωσης τώρα, ψηλότερη μισθή. Δίκια σούπερ μάρκετ. Και λογαριασμοί αυτομείωσης τώρα, ψηλότερη μισθή. Όχι μόνο για μας, για όλο τον κόσμο που βρίσκεται στο σούπερ μάρκετ για μία ώρα. Δηλαδή στεκόμαστε στις ουρές του γραφείου και διεκδικούμε ο ένας δίπλα στην άλλη μέχρι ο κύριος κριτικός να κάνει δεκτό το έτοιμά μας, θα πληρώσουμε δηλαδή 30% λιγότερο για όλα τα προϊόντα. Είμαστε εργαζόμενοι, άνεργες, φοιτητές και κάποιοι της περιοχής. Το αυξημένο κόστος ζωής μας έχει γονατίσει. Οι τιμές έχουν πιάσει να πάνε, τα νίκη είναι στο Θεό και το ρεύμα που πληρώνουμε λες και είναι χρυσά. Όλα ανεβαίνουν, αλλά οι μισθοί μας μένουν ίδιοι. Δεν πάει άλλο, δεν βγαίνουν τα μαθηματικά. Γι' αυτό κάνουμε αυτή την παρέμβαση σήμερα για να πληρώσουμε 30% λιγότερο σε όλα τα προϊόντα. Οι επίσημοι φορείς και οι μεγάλοι όμιλοι δεν δίνουν λύσεις στο ζήτημα της ακρίβειας. Ρυθμίσεις όπως το καναλάκι του νοικοκυριού, εκτός σε προϊόντα, η αύξηση του κατώτατου και διάφορα πας τύπου μάρκετ, μενζίν κτλ. Είναι κοροϊδία. Δεν συγκρίνονται με το πώς έχει αυξηθεί το κόστος ζωής. Οπότε κι εμείς παίρνουμε τις ζωές μας στα χέρια μας και κάνουμε αυτή την παρέμβαση σήμερα για να πληρώσουμε 30% λιγότερο σε όλα τα προϊόντα. Μάρκετ της χώρας όπου το 2023 κατέγραψε αύξηση σχεδόν 600 εκατομμύρια. Δεν μας ενδιαφέρει βέβαια το όνομα της αλυσίδας, ούτε το κοινωνικό της προφίλ. Βάζουμε στο στόχαστρο όσους πλουτίζουν ανεξέλεγκτα πάνω στις βασικές μας ανάγκες. Δεν ψάχνουμε τους υπεύθυνους της εκμετάλλευσής μας κάπου μακριά, αλλά μετατρέπουμε σε πεδίο αγώνα τους χώρους που ψωνίζουμε, εργαζόμαστε και ζούμε. Μισθή, νίκια σούπερ μάρκετ και λογαριασμοί. Αυτομείωσης τώρα, ψηλότερη μισθή. Στις γειτονιές, ο μήνας δεν βγαίνει μόνο με φακές. Κοινότητες αγωνά, σ' όλες τις γειτονιές. Ανεβούν οι μισθοί, λόγες μεταναστρίες, να ζήσουμε μαζί.